Τα παιδιά της Φωτεινής Ελλάδας. Τους λένε οι εκλεκτοί των εκλεκτών. Η αιχμή του δόρατος στις πιο επικίνδυνες πολεμικές αποστολές. Τους λένε βατράχια και καμικάζι. Γιατί ξέρουν να πολεμάνε στη θάλασσα και στη ξηρά και είναι πάντα έτοιμοι για τη μεγάλη θυσία. Αυτό το βράδυ θα γνωρίσουμε από κοντά κάποια παιδιά που είναι οι άλλοι, η Φωτεινή Ελλάδα. Το οξυγόνο μας στην εποχή της βρωμιάς και των σκανδάλων. Οι ΟΗΚΑΔΕΣ, οι Έλληνες βατραχάνθρωποι, είναι εδώ. Είμαι σημεοφόρος πολεμικού ναυτικού και από την πρώτη στιγμή που κατάχθηκα στο πολεμικό ναυτικό, είχα σαν όνειρο και ιδανικό να έρθω να ενταχθώ στη τάξη των βατραχάνθρωπων. Ο λόγος που με όθησε ήταν ότι εξυπηρετούμε κάποια ιδανικά, πολύ ψηλότερα από τους άλλους. Γι' αυτό και λίγοι είναι εκείνοι που τα καταφέρνουν και τελικά είναι εκείνοι που θα αντιμετωπίσουν αργότερα αυτές τις αποστολές και όλα όσα αντιπροσωπεύουμε. Η εκπαίδευσή τους στη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών κρατάει 7 μήνες και είναι σκληρή, μερικές φορές απάνθρωποι. Ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια τους, αλλά έτσι πρέπει να γίνει γιατί θα σταλούν σε ειδικές αποστολές ανορθόδοξου πολέμου κάτω από τις πιο σκληρές συνθήκες. Ποια είναι μάλλον τα βασικά χαρακτηριστικά των βατραχανθρώπων? Είναι η πίστη και η θέληση στο σκοπό. Όλα αυτά επιτυχαίνονται μέσα από τη σκληρή εκπαίδευση. Όταν ένας άνθρωπος έχει θέληση να πετύχει κάτι, το πετυχαίνει. Και αυτό προσπαθούμε να περάσουμε μέσα από την εκπαίδευση. Για τον βατραχάνθρωπο όλα είναι εφικτά, όλα μπορούν να πραγματοποιηθούν. Μιλάμε δηλαδή, κύριε Δικηγόρο, για ανθρώπους που είναι αποφασισμένους για όλα και με ιδανικά, έτσι δεν είναι? Αυτός είναι ο σκοπός μας, ώστε ο μαθητής, ο βατραχάνθρωπος μέσα από την εκπαίδευση να πιστέψει ψυχικά και σωματικά ότι μπορεί να τα πετύχει όλα, ώστε όταν χρειαστεί να είναι κάτι δεδομένο στο μυαλό του. Να μην θα πρέπει να το σκεφτεί αυτό το πράγμα. Θα θεωρεί δεδομένο ότι μπορεί να τα κάνει όλα. Οι βατραχάνθρωποι θα ζήσουν 7 μήνες στην κόλαση για να μάθουν να βγαίνουν σαν φαντάσματα μέσα από τη θάλασσα, μέσα στην απόλυτη σιωπή, για να ευνηδιάσουν τον εχθρό. Θα μάθουν να κάνουν έφοδο σε πολεμικά πλοία εν πλώ, από θάλασσα και από αέρα, για να τα καταλάβουν μέσα σε ελάχιστα λεπτά ή να εξωτερώσουν τους τρομοκράτες. Θα μάθουν να επιτίθενται συντονισμένα σε στόχους ξηράς, αδιαφορώντας για τα πυρά που δέχονται. Θα μάθουν να κινούνται και να χρησιμοποιούν μικρές λαστιχένιες βάρκες μέσα στη νύχτα για να βάζουν βόμβες κάτω από τα πλοία. Θα μάθουν να κατεβαίνουν από ελικόπτερα για επιθέσεις ευνηδιασμού. Και όλες αυτές οι φοβερές επίπονες ασκήσεις πρέπει να γίνονται τραγουδώντας μέσα σε απόλυτη πειθαρχία. Είμαι πολεχαός από το στρατό Ξηράς. Από μικρός πάντα έβλεπα τους βατραχάνθρωπους και τους θαύμαζα. Και σιγά σιγά με τον καιρό και μέσα στο στρατό, όσο γνώριζα ανθρώπους που ήταν βατραχάνθρωποι, έβλεπα ότι είναι ξεχωριστοί. Και αποφάσισα να έρθω εδώ να δοκιμάσω το κι εγώ. Το 24ωρο εδώ μέσα είναι πολύ απαιτητικό. Ξεκινάει νωρίς το πρωί με τρέξιμο, διάλευση τύπου μάχης, είτε βαρκοπορίες, είτε κοπηλασία, είτε αντικείμενα, είτε κατάδυση, οτιδήποτε. Και το πρόγραμμα συνεχίζεται μέχρι τις 11 ώρα το βράδυ συνήθως. Τα πάντα γίνονται βάσει προγράμματος, είναι προγραμματισμένα από πριν.